Ψάχνετε για ένα ζεστό φθινοπορεινό δείπνο? Εδώ είναι η λύση σας. Φτιαγμένο σε ένα σκεύος, απλό και απόλυτα νόστιμο. Καρικεύουμε το κοτόπουλο με αλάτι και πιπέρι και στη συνέχεια τρίβουμε με αλεύρι για να το καλύψουμε. Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα μεγάλο σκεύος συμβατό για φούρνο σε δυνατή φωτιά και ροδίζουμε το κοτόπουλο και από τις δύο πλευρές. Αφαιρούμε το κοτόπουλο και το τοποθετούμε σε ένα πιάτο. Προσθέτουμε το βούτυρο στο ζεστό τηγάνι. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια και μαγειρεύουμε για 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε μισό φλιντζάνι μπύρα, αλλά το πιπερώνουμε και συνεχίζουμε το μαγείρεμα άλλα 5 με 8 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί η μπύρα και να ροδίσουν ελαφρά τα κρεμμύδια. Προσθέτουμε τα μανιτάρια, το σκόρδο, το θυμάρι και το φασκόμηλο και στη συνέχεια προσθέτουμε ξανά το κοτόπουλο στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε την υπόλοιπη μπύρα, το νερό και τον ζωμό. Βάζουμε το φαγητό στο φούρνο και ψήνουμε για 30 λεπτά. Σερβίρουμε το κοτόπουλο με τη σάλτσα κρεμμυδιών και συνοδεύουμε με άγριο ρύζι ή ψωμί.